3.500 χιλιάδες Ελληνόπουλα διαγνώσκονται με ψυχοσικές διαταραχές κάθε χρόνο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς που τονίζουν την ανάγκη ανάπτυξης δομών για την έγκαιρη διάγνωσή τους. Νέα δομή πρόκειται να λειτουργήσει στο Ηράκλειο το πρώτο τρίμηνο του 2023, όπως δήλωσε η Ζωή Ράπτη. Θα έχουμε επίσης και κέντρο για την έγκαιρη διάγνωση τυχών ψυχοσικών προβλημάτων. Το λέω αυτό γιατί 3.500 παιδιά το χρόνο διαγνώσκονται με ένα πρόβλημα ψυχικό και αν δεν το προλάβεις νωρίς, η ψύχος είναι μια δύσκολη ασθένεια, τότε εξελίσσεται και δεν μπορείς να παρακολουθήσεις όχι μόνο την απλή ζωή σου, αλλά μπορεί να γίνεις βίαιος. Αυτές οι δομές πρόκειται μέσα στο 2023 να εγγενιαστούν. Με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης πρόκειται να λειτουργήσει στο Ηράκλειο δομή για την υποστήριξη ασθενών με άνοια. Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τη δημιουργία νέων δομών, τις οποίες θα έχουμε εδώ στην περιφέρεια, εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα θα έχουμε και κέντρα για την άνοια. Στην ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών για την ψυχική υγεία αναφέρθηκε η Υφυπουργός Υγείας, η οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά και για το οικοτροφείο για ψυχικά ασθενείς, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει στο Ρέθυμνο το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αυτές οι δομές έχουν ήδη λάβει άδεια ίδρυσης και πρόκειται να λειτουργήσει μία τέτοια στο Ρέθυμνο, ένα οικοτροφείο για ψυχικά ασθενείς με 15 κλίνες στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αυτό θα δώσει μία μικρή απάντηση σε τέτοια χρόνια προβλήματα, όμως είναι βέβαιο ότι χρειάζεται και περισσότερη ενίσχυση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.